9 Δεκεμβρίου 2007. Το τελευταίο Drift Extreme για αυτό το χρόνο. Οι συμμετοχές είναι από παντού, από όλη την Ελλάδα. Λάρισα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Οι καλύτεροι οδηγοί. Στη δεύτερη μεγαλύτερη πίστα της Ελλάδος, στα Μέγαρα, που θα δώσει το καλύτερο του σε αυτό. Ο καιρός πήγε να μας τα χαλάσει, αλλά ο ήλιος έλαμψε και τελικά θα γίνει το κάτι παραπάνω. Για πάμε. Το τελευταίο για το 2007 event του driftclub.gr ήρθε να επισφραγίσει με τον καλύτερο τρόπο άλλη μια επιτυχημένη χρονιά και να ανοίξει τη μύτη του μίζερου κατεστημένου που έχει στοιχειώσει τα ελληνικά motorsport όλα τα τελευταία χρόνια. Ευτυχώς όμως που υπάρχουν και εξαιρέσεις, αφού η δική μας φάση έδειξε για άλλη μια φορά τα δόντια της στην τελευταία της παράσταση για τη χρονιά που μας πέρασε. Οι συμμετοχές έφτασαν τις 45 και το κοινό, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ξεπέρασε τις προσδοκίες μας, αποδεικνύοντας πως ο drift εξαπλώνεται σαν ιός. Εκτός από τις συμμετοχές που έχουμε από Καλαμάτα, από Αθήνα, έχουμε και από Λάρισα. Έχουμε δύο πολύ καλούς οδηγούς από Λάρισα. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Και θέλω να σε ρωτήσω κατά πόσο ακολουθείτε αυτό το θεσμό γενικότερα. Όσο μπορούμε θα το ακολουθούμε. Είμαστε, πιστεύω, εδώ και χρόνια το ακολουθούμε. Εύχομαι να πάνε όλα καλά και να συνεχίσουμε να το ακολουθούμε. Και να γίνονται σωστές διοργανώσεις όπως και αυτή. Το ξέρω ότι ακολουθείτε. Ο κόσμος δεν το έχει μάθει ακόμα. Το θέμα είναι ότι πόσοι έχετε έρθει από Λάρισα. Έχουμε έρθει 7 αυτοκίνητα, 7 οδηγοί. Εγώ με τον Τάκη τον Περήφανο είμαστε από άλλη οικογένεια, ανήκουμε σε χωμάτινα αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά το παιχνίδι μας αρέσει. Όπου γίνεται εκδήλωση θέλουμε να πάμε. Μας αρέσει η ταχύτητα, μας αρέσει το γλίστριμα και πάμε παντού. Ακούσε ότι τρώτε και πολλά παϊδάκια και ότι γενικότερα επιτίθεστε όταν κάνουν διπλά περάσματα. Αδυναμίες είναι αυτές. Σε αυτά τα του είδους εκδηλώσεις πρέπει να γίνονται και αυτά για να περνάμε και καλά. Οπότε περιμένω και ψητά και διπλά περάσματα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Η εικόνα ήταν σαφώς πιο κόσμια σε pitch, ασφάλεια, όπως και στη ροή, αφήνοντας βέβαια αρκετά περιθώρια για εξέλιξη και βελτίωση για το 2008. Και εδώ βέβαια είχαμε την υποστήριξη των Toyo Tires, Motul, OZ, General Tires, τη Stop και τη CA Games, που έδωσε την ευκαιρία σε πολλούς από τους παρευρισκόμενους να πάρουν μια γεύση από το νέο Need for Speed Pro Street. Όσο οι οδηγοί έκαναν το σχετικό briefing, ο κόσμος ήταν αφοσιωμένος στα pits, παρατηρώντας την εξέλιξη που έχουν ακολουθήσει ορισμένα project τον τελευταίο καιρό, με δουλειές που δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα ανάλογο στο εξωτερικό. Άλλωστε, δεν τυχαίο ότι τον τελευταίο καιρό πολλά από τα αυτοκίνητα της παρέας μας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον του ξένου τύπου. Το κομμάτι της πίστας ήταν η K8 και η K9, κομμάτι δουλεμένο από τους πιο πολλούς. Παρ' όλα αυτά, δεν έλειψαν οι οδηγοί που δεν είχαν εμπειρία με την πίστα, όπως τα παιδιά από τη Σάμμο, που τους αξίζουν επιπλέον συγχαρητήρια για την υποστήριξή τους. Το κομμάτι της βαθμολόγησης τον έλαβαν ο Στάθης Παπαργυρόπουλος και ο Γιάννης Ανδρέου με τη βοήθεια δύο σπότερ και την εκφώνηση που την είχε αναλάβει ο Αλέξανδρος Εξερζές. Τα δοκιμαστικά περάσματα έγιναν σε βρεγμένη άσφαλτο, αφού όλο το βράδυ έβρεχε και αυτό έγινε αιτία για πολλά τετακέ και παραπατήματα.
πίστα όμως στέγνωσε και τα αμάξια άρχισαν να καίνε ζευγάρια λάστιχα το ένα πίσω από το άλλο. Για την κατατόπιση όλων στη βαθμολογία έγιναν μερικά demo περάσματα από το Στάθη Παπαργυρόπουλο κοντά στα Clipping Points. Δύο από τις πολύ δυνατές συμμετοχές που έχουμε στο τελευταίο Drift Extreme είναι Παναγιωτόπουλος και Παναγόπουλος από την Καλαμάτα. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, περιμένουμε από εσάς με τα δύο ε30 με μοτέρ Mi 5. Και τα δύο Mi 5. Και ε34. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε πώς σας φαίνεται γενικότερα το τελευταίο event, το καιρό, τι μας έκανε, πώς σας φαίνεται οι συμμετοχές. Είναι πάρα πολύ ωραία, παρόλο που γλιστράει, αλλά βλέπω και στεγνώνει τώρα. Είναι υπέροχα, παιδευόμαστε πιο πολύ. Οι συμμετοχές είναι αρκετές και καλές. Πιστεύω να πάμε καλά, θα στεγνώσει όπως βλέπετε η πίστα και όλα ωραία. Και περιμένουμε λοιπόν διπλά περάσματα και από τους δύο. Και από τους δύο φυσικά. Ωραία, πόλεμος λοιπόν. Για πάμε να δούμε τι γίνεται. Είναι γνωστή πλέον. Από τους 45 που ήταν υπέροχοι, ξεχώρισαν οι 16 και χωρίστηκαν σε ζευγάρια για πόλεμο. Ο πόλεμος θέλει στρατό, όπλα, στρατηγική και εχθρό. Στα Μέγαρα λοιπόν, τα όπλα ήταν γυαλισμένα και οπλισμένα. Η στρατηγική γνωστή, και όσο για τον εχθρό, καλύτερα ο καθένας να κοιτάει τις δυνατότητές του. Κατέληξε σε μονομαχία μεταξύ του Παναγόπουλου και του Βούλγαρη που έπαιζαν και δύο με τα ίδια όπλα. Δύο BMW και τα δύο Y30 με εξακύλυντρα σειρά και δύο ικανότητες οδηγούς πίσω από το τιμόνι. Τελικά ένα δαδακέ του Βούλγαρη και η σταθερή οδήγηση του Παναγόπουλου έκαναν τη δουλειά των κρητών εύκολη υπόθεση. Ραντεβού λοιπόν το 2008 με τα Drift Wars που θα ανεβάσουν και άλλο το επίπεδο.